συμφωνείτε. Θα το κάνουμε και αυτό το κομμάτι της συζήτησης. Εμάς μας ενδιαφέρει εάν ο ελληνικός λαός ωφεληθεί από την πώληση του 30% της ΔΕΗ. Εάν λειτουργήσει η ελεύθερη οικονομία και ο ανταγωνισμός και αν το τιμολόγιο είναι πιο φθηνό. Άρα δηλαδή είναι προς όφελος του ελληνικού λαού. Είμα, παρακαλώ. Καταρχήν θα πρέπει να ξέρει ο ελληνικός λαός και όλοι μας εδώ το τι ακριβώς γίνεται. Το ένα που γίνεται είναι ότι σπάνε από τη ΔΕΗ το 30%, κάνουν τη μικρή ΔΕΗ και θα τη δώσουν σε ιδιώτες. Το δεύτερο το οποίο γίνεται, για να το πούμε και αυτό, είναι ότι από τη ΔΕΗ η οποία απομένει, ήδη οι ιδιώτες έχουν το 49% και ήδη στο ΤΑΙΠΕΔ έχει μεταφερθεί άλλο ένα 17%, που σημαίνει πάει και η μεγάλη ΔΕΗ και αυτή σε ιδιώτες το ταχύτερο δυνατό διάστημα. Και το management σε ιδιώτες. Και ενδιαφέρονται οι Γερμανοί, από ό,τι όλοι γνωρίζουμε. Και το τρίτο το οποίο συντελείται, και το είπε η κυρία Μακρύ πριν, είναι ότι είναι σε εξέλιξη διαγωνισμός αυτή τη στιγμή, που ήδη έχει γίνει short list, μια μικρή λίστα με ενδιαφερόμενους 4 ξένες εταιρείες, ιταλική, γαλλική, κινέζικη, πάμε και σε αφιλινισμό, για τον ΑΔΜΙΕ. Δηλαδή για την εταιρεία της ΔΕΗ, η οποία έχει το δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, το νευρικό ιστό της οικονομίας της χώρας και της κοινωνίας. Άρα πάμε για ολοκληρωτική ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ. Εμείς διαφωνούμε ριζικά, όχι σωστό, μόνο γι' αυτό σωστό που είπατε. Μα είναι σωστό, όχι σωστό. Είναι έγκλημα που γίνεται, αυτό αλλά αυτό γίνεται. Για σας, για μας, αλλά είναι έγκλημα. Εσείς και λέμε ότι είναι έγκλημα. Είναι έγκλημα τώρα και στον ανταγωνισμό. Αφήστε με να τελειώσω. Είναι έγκλημα καταρχήν πολιτικό. Δεν είναι δική σας περιουσία. Είναι δημόσια περιουσία. Αυτό είναι το πολιτικό κομμάτι. Δεύτερο, είστε κυβέρνηση του 22% είναι 8%, 30% μειοψηφίας από ό,τι φάνηκε ευρωεκλογές. Δεν έχετε δικαίωμα να δεσμεύσετε επόμενες κυβερνήσεις της χώρας με μια τέτοια απόφαση. Τρίτο, δεύτερο το οποίο θέλω να πω, αντικοινωνικό και απαντώ στο ερώτημα του κυρίου Παπαδάκη. Κυρία Παπαδάκη, για να μην λέμε τι έγινε στην Ιρλανδία, στη Σουηδία, που έχετε απόλυτο δίκιο, να πούμε τι έγινε στην Ελλάδα από το 2000 μέχρι το 2013, που απελευθερώθηκε εντός εισαγωγικών η ηλεκτρική ενέργεια. 102%, 102% αύξηση των οικιακών τιμολογίων και 76,3% αύξηση στη βιομηχανία και μάλιστα στην ενεργοβόρο βαριά βιομηχανία. Άρα συμφωνείτε με αυτό. Με απελευθερωμένη αγορά. Δεν υπάρχει απελευθερωμένη. Από ποιο μπορώ να πάρω απελευθερωμένη. Υπάρχει. Επίσης, εγώ μπορώ να πάρω τιμολογία. Επίσης, για να καταλάβετε τι σημαίνει απελευθερωμένη αγορά. Απελευθερωμένη. Μέσα στα πλαίσια της. Αφήστε κυρία Σκρέκα, δεν σας διέκοψα. Εγώ μπορώ να πάρω. Κύριε Σκρέκα, σας παρακαλώ. Ο κύριος Παπαδάκης με ρώτησε. Για να καταλάβετε κύριε Παπαδάκη τι σημαίνει δίθεν απελευθερωμένη αγορά. Σκεφτείτε ότι μέσα σε αυτή την αγορά την απελευθερωμένη μέχρι τώρα λειτουργούσαν η Ελλάς Power και η Ενέργα, οι οποίες όχι μόνο έπαιρναν λογαριασμούς του ελληνικού λαού και τελικά δεν έδωσαν, έκοψαν και το ρεύμα, και το έπαιρναν και τα χαράτσια. Έπαιρναν και άρα τα χαράτσια. Άρα δεν θα έχουμε μείωση κατά την άποψή σας. Και στη δίκη που έγινε δεν πήγε το δημόσιο. Άρα κατά την άποψή σας δεν θα έχουμε μείωση στο τιμολόγιο. Αύξηση δραματική θα έχουμε στα τιμολόγια. Από την άλλη θα δοθούν σε ιδιώτες, σε μεγάλα ιδιωτικά συμφέροντα, οι προοπτικές ανάπτυξης της χώρας, γιατί η ηλεκτρική ενέργεια είναι η ραχοκοκαλιά της ανάπτυξης της χώρας. Τρίτο, δημιουργούνται μεγάλα προβλήματα στην εθνική ασφάλεια. Μιλάμε για ΔΕΗ, μιλάμε για ηλεκτρική ενέργεια. Θέλω να πάμε στον κύριο Κουτρουμάρη. Και τέταρτο, ακούστε να δείτε, τους δίνουν έτοιμες υποδομές. Τι μας λένε τώρα, θα έρθουν κάποιοι να επενδύσουν στη χώρα. Ποιοι, θα έρθει κανείς να κάνει εργοστάσιο. Δίνουν 10 μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ετοιμοπαράγοντες. Κύριε Κουτρουμάνη, στον κύριο Κουτρουμάνη, παρακαλώ, θέλω να με βοηθήσετε για να μιλήσουν όλοι. Και γι' αυτό ζητήσαμε δημοψήφισμα. Δεν θα γίνει, θα μιλήσετε μόνο δυο. Ζητήσαμε δημοψήφισμα. Θα έρθουμε σε αυτό. Θα έρθουμε σε αυτό. Και με τη σειρά του ξεχωριστό. Ξεχωριστό κομμάτι. Και θα κάνουμε οτιδήποτε και κάνουμε να αποτρέψουμε αυτό το πολύ μεγάλο έγκλημα σε βάρος της χώρας και του λαού. Ξεχωριστό κομμάτι για το δημοσίου. Κύριε Κουτρουμάνη.